του συντηρητισμού και του προοδευτισμού. Αυτή η σχέση λίγο μας έχει μπαλαντζάρει, είναι λίγο ανισόρροπη σχέση. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι συντηρητικοί πολίτες πλέον στα 40 μου και ποιοι είναι οι προοδευτικοί. Είναι ένα παράξενο μείγμα αυτό που ακούγεται πολύ τις τελευταίες μέρες. Παρακολουθώ τους πάντες και τα πάντα στην πόλη αυτή η οποία με μεγαλώνει από 18 μηνών. Λοιπόν, η εξωστρέφειά της έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι να απαλείψουμε τον συντηρητισμό και τον προοδευτισμό ως έννοιες που καθορίζουν τους πολίτες. Γιατί η συμπεριφορά είναι αυτό που κάνει τον προοδευτικό πολίτη και τον συντηρητικό πολίτη. Και όχι η πολιτική του, μάλλον η κομματική του τοποθέτηση. Οι μισοί στο πάνελ που έχουν μια πολιτική συμπεριφορά αριστερή έχουν πει ότι τα πράγματα θαυματοποιούνται στις μέρες μας. Οι άλλοι μισοί, οι οποίοι έχουν μια πολιτική συμπεριφορά, ας πούμε, λιγότερο αριστερή, γιατί μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν το ξέρω εγώ αυτό, έχουν θεωρήσει ότι πρέπει να απολογηθούν για τα κακώς, καλώς κείμενα κλπ. Εγώ θα πω το εξής. Σε αυτή την πόλη, αν θέλουμε να έχουμε εξωστρέφεια, δύο είναι οι παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι να σκεφτούμε την ιστορική διαδρομή της, γιατί είναι μια πόλη με συνέπεια και συνέπεια, κάτι που δεν το κάνουμε. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι λίγο οι φορείς να σκεφτούν αν μπορούν οι ίδιοι να είναι εξωστρεφείς. Και το δεύτερο και κλείνω είναι ότι η δημοκρατία είναι ένα υπέροχο πολίτευμα και πολύ ευαίσθητο. Χρειάζεται μια γενικότερη συμπεριφορά από όλους μας. Οι αφορισμοί, ένθεν και κακήθεν προς όλους και προς όλα, δεν μας βοηθούν. Και κύριε Αρσένη, επειδή πολιτεύεστε νεωτέρος και λίγο έτσι, αν θέλετε, με λιγότερο πολιτικό κόστος από ότι πολλοί άλλοι στην Ευρωπαϊκή Βουλή, θα σας πω ότι σε αυτή την πόλη ένας στους δύο νέους είναι άνεργος. Και εμείς με τον κύριο έχουμε χάσει τις αποδοχές μας, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε και εμείς μια συνευθύνη, αλλά έχουμε και μια συναπόφαση. Να ακούσουμε λιγότερα λόγια και παραπάνω έργα από όλους και όλα. Χωρίς αφορισμούς του συντηρητισμού και του προοδευτισμού. Μας έχουν κουράσει λίγο αυτά τα σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.